Μπορούν όντως οι τέχνες να μιλήσουν για τα πάντα? Αυτό το απέδειξαν μαθητές του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, οι οποίοι όχι μόνο μίλησαν για μαθηματικά μέσα από το θέατρο, αλλά κατάφεραν να διακριθούν σε διαγωνισμό τόσο παγκύπρια όσο και πανευρωπαϊκά. Ο Γιώργος, η Ζηνοβία, ο Παναγιώτης και η Δέσποινα, με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους Κατερίνα Στρατή, Εύα Στρίαρου, Φάνη Πέτσα και Ειρήνης Γεωργίου, ανέβασαν το έργο 17η νύχτα στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Που έναν έργο θεατρικών, τη 17η νύχτα του Αποστόλου Δοξιάδη, παρακολουθούμε τη ζωή δύο σπουδαίων μαθηματικών, του Κουρτ Γκέντελ και του Χίλμπερτ, και τις απόψεις τους σχετικά με τη λογική. Το διασκευάσαμε και προσθέσαμε και περισσότερα μαθηματικά αλλά και άλλες έννοιες όπως η λογική, οι λογικές προτάσεις, η απόδειξη, η έννοια της απόδειξης. Μέσα από τούτη τη διασκευή και μετά σε αγγλική μετάφραση δώσαμε στους θεατές έννοιες των μαθηματικών. Πρώτο σταθμός η Πάφος στο πλαίσιο του Παγκύπριου Διαγωνισμού της Μαθηματικής Εταιρείας, όπου πήραν την πρωτιά και το εισιτήριο για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό και την Πανευρωπαϊκή Πρωτιά. Η εμπειρία ήταν του ταξιδιού και του πρώτου ευρωπαϊκού βραβείου. Ήταν μοναδική και κάθε παιδί στην ηλικία μας θα πρέπει να την ζήσει. Παρόλες τις δυσκολίες που συναντήσαμε και σαν μαθητές και με τα γεγονότα που συμβήκαν με τα τραγωδία στην Ελλάδα, ήταν πολλά δύσκολο για εμάς να καταφέρουμε να παρευρεθούμε στο συνέδριο. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε τα και κερδίσαμε το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο, φέραμε το πίσω στην Κύπρο και στο Λύκειο Κοκκινοχωρίου, όπου έχει την παράδοση σε αυτόν τον διαγωνισμό. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα μαθηματικά σε έναν άλλον εναλλακτικό τρόπο, των καλλιτεχνικών. Ήταν ένας πολλά ωραίος συνδυασμός μαθηματικά με θέατρο. Εγνωρίσαμε πολλά καινούργια πράγματα για δύο μαθηματικούς, τον Χίλπερτ και τον Γκέντελ. Κάμαμε άλλη μια φορά το σχολείο μας περήφανο και ελπίζω τούτη η παράδοση να συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια. Κάπως έτσι οι μαθητές των θετικών επιστημών μπλέχτηκαν με τη μαγεία των τεχνών και μίλησαν με έναν άλλο τρόπο για τα μαθηματικά θεωρήματα. Τα μαθηματικά είναι ένα πολλά σπουδαίο μάθημα που θεωρείται βασιλιά όλων των επιστημών, γιατί όλα βασίζονται πατσίνων. Και το να βλέπεις ότι όχι μόνο τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, αλλά και γενικά όλοι οι τομείς της ζωής που έχουμε βασίζονται πατσίνων και μπορούν να συνδεθούν με τούτον. Είναι κάτι πάρα πολλά ωραίο και κάτι πάρα πολλά πρωτόγνωρο για εμάς που τα θεωρούμε μόνο μέσω ενός πίνακα και ενός καθηγητή που μας τα διδάσκουν και μέσω των θεωρημάτων. Ήταν μια ξεχάστη εμπειρία, εμπειρία ζωής μπορώ να πω. Μαθαμε πολλά πράγματα με το μαθηματικό θέατρο, γιατί άμα ακούσει την έννοια θέατρο, είναι μαθηματικά δύο έννοιες οι οποίες δεν ταυτίζονται. Και όντως καταφέραμε και αποδείξαμε ότι μπορεί να τις ταυτίσεις. Και μέσα από την εμπειρία, μάθαμε και πράγματα για τη λογική και τη φιλοσοφία. Μέσα από το θέατρο, πήραμε πάρα πολλές εμπειρίες. Αν μπορούσα να πω σε κάποιον που τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, αξίζει. Παρά την υψηλή διάκριση και την αναγνώριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους λιγοστούς πόρους και ελάχιστο χρόνο, πράγμα που τους πείσμωσε ακόμα περισσότερο για το άρτιο αποτέλεσμα. Μέσα από τη θεατρικότητα, βγάλαμε και φέτος, αφού το Λυκείο Κοκκινοχωρίων έχει παράδοση στο μαθηματικό θέατρο, αλλά και στους διαγωνισμούς και στις διακρίσεις, βγάλαμε και φέτος τα μαθηματικά εκτός τάξης. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή, γιατί βλέπεις πως δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις παντρεύονται τόσο όμορφα και βγάζουν ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα και μπορούν να συνδυαστούν κιόλας για τη διδαχή των μαθηματικών.